Νίκος Παπαναστάσης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, στο νομό των Λακαρνανίας. Συγκέντρωση πρώτων αγροτών διαπαρτυρίας, σήμερα για τα 300 ευρώ να μην επιτραπούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμμετέχει και σήμερα στις κινητοποιήσεις των αγροτών που αφορμή έχουν την κοροϊδία των 300 ευρώ ως προκαταβολή σε γενικευμένες καταστροφές από τις πρόσφατες καταστροφές, τα οποία πέρα από το ότι είναι κοροϊδία, αυτή τη στιγμή του ζητάνε και αυτά με έμεσο τρόπο, μέσω του μικρού ποσοστού αποζημίωσης, να τους τα πάρουν και αυτά πίσω. Είναι πραγματικά μια κοροϊδία. Ανέφερα προηγουμένως ότι είναι η αφορμή αυτό. Γιατί η αιτία και η κακοδαιμονία που κυνηγάει τους αγρότες δεν έπεσε από τον ουρανό, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής, όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που ουσιαστικά εφαρμόζουν και στη χώρα μας την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία είναι στην κυριολεξία αγροκτόνος, εξαχριώνει το αγροτικό εισόδημα, σπρώχνει τους αγρότες να πουλήσουν τη γη τους, να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια και να γίνουν εργάτες σε αυτά που διαφέτευαν κάποτε. Είναι πραγματικά μια τραγική πορεία. Θα ακούσουμε ωραία λόγια και ηλουστρασιών από τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων, αλλά θα πρέπει να δουν οι ίδιοι αγρότες ότι εδώ και χρόνια κάθε μέρα που περνάει ήταν και καλύτερη από αυτή που βιώνουν σήμερα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λοιπόν βρίσκεται στο πλάι τους. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται κινητοποίηση με την ίδια αιτιολογία και φυσικά ας έχουν το νου τους, πολλοί θα τους χτυπήσουν την πλάτη, αλλά επί της ουσίας τους κοροϊδεύουν, γιατί κανείς από αυτούς, και αναφέρομαι και στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα κόμματα, δεν πολεμάει την πολιτική που τους έχει κατατήσει αυτό το επίπεδο.